second thing now we will do is this section there. Therefore, this presents a theme of powerful love. This time we stop by the end. Please, first to be honest. Ήταν τότε 17 στα 18. Είναι λοιπόν το πρώτο, η πρώτη σύνθεση του για μουσική δωματίου που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι ένα κομμάτι για πιάνο και βιολί. Αυτή η περίοδος, το 13-14, είναι ένα ορόσημο στην ιστορία της μουσικής, όχι μόνο γιατί ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 14 που άλλαξε τη ροή πολλών πραγμάτων και διάκοψε τη ροή των άλλων, αλλά κάποιοι άνθρωποι, όπως ας πούμε ο δάσκαλος μου, ο Κάρλο Μαρία Τζουρίνη, που ήταν λίγο φανατικός, ας πούμε, έλεγε ότι το τελευταίο καλό κομμάτι μουσικής γράφτηκε το 1914 και ότι από τότε δεν γράφει τίποτα της προκοπής. Αυτό λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει το πρώτο του κομμάτι πάνω σε αυτό το μετέχνιο και το κομμάτι δεν μπορούμε να πούμε ότι βασίζεται στην παραδοσιακή μουσική, όπως η χωρί του Καλκότα, δεν έχει μελωδίες από την παράδοση. Έχει όμως ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί παραδοσιακό, ελληνικό. Και αυτό είναι ο ρυθμός του.
Διεθνούς Ακαδημικής Εταιρείας να συμμετάσχει στην απόψινή βραδιά. Και από εκεί άρχισε μια δυσκολία να βρούμε το έργο. Δύο έργα φωτογραφικά του Δημήτρη Μητρόπουλου, αυτό που ακούσατε ο Κορνιακτός, του 1915 έργο, σε κρίση πολέμου. Και αμέσως στο μυαλό μας πάει στην εποχή που έχουν τελειώσει οι Βαλκανικοί πόλεμοι, πάμε για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, σε αυτό το μεσοδιάστημα. Έχει περάσει εποχή δηλαδή που με εκείνη τη μεγάλη ορμή ο ελληνικός στρατός περνάει την Ελασσόνα και τριπλασιάζει την πατρίδα μας, πιάνει, απελευθερώνει τη Μακεδονία και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και πάμε μετά για τις επόμενες εξελίξεις. Γι' αυτό ήταν και το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα λόγια που ακούσατε πάνω στην πίεση του Ιωάννη Πολέμου. Εκπροσωπώντας την Οργανωτική Επιτροπή της υποψηφιότητας της Τρίπολης για πολιτιστή πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021, σας ευχαριστούμε θερμά για την απόψινή παρουσία σας. Η Τρίπολη απέδειξε ότι έχει πολιτιστικό απόθεμα το οποίο εκφράζεται όλοι εσείς σήμερα με την συγκλονιστική παρουσία σας. Θα ήθελα στην προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό να είστε όλοι μαζί μας, γιατί να είστε σίγουροι ότι μόνον έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα ενδοθούμε στις εκδηλώσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν. Oh.
Τρίπολης που όπως γνωρίζετε, γιατί όλοι οι Τρυπολιτσιώτες είμαστε οι περισσότεροι, έχει ιδρυθεί το 1977 και σκοπός είναι η διάσωση, διάδοση και διατήρηση της λαϊκής μας παράδοσης. Όσον αφορά την εκδήλωση σήμερα, την οποία η Διεθνής Αρκαδική Εταιρεία κάνει για να ενταχθεί, να συμβάλλει με τον τρόπο της στην διεκδίκηση του χρήσματος της πόλης μας, της πόλης της Τρίπολης, για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021, μας βρίσκει τόσο προσωπικά εμένα, μέσα από το Σύλλογο, αλλά και ως Δημοτική Σύμβουλο και ως υπεύθυνη πολιτισμού στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δίπλα στον καθένα που υποστηρίζει αυτή την πρόταση.